Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Μοτοσυκλετιστών Εύρου, αποφασίστηκε ότι ο χώρος που τους παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης να δοθεί στον Ομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες Εύρου. Βέβαια, για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και να πάρθει φυσικά και η έγκριση του Δημάρχου. Σαν Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Εύρου Αλεξανδρούπολης, κάναμε μια έκτακτη συνέλευση σήμερα, τηλεφωνική, για ένα θέμα το οποίο απασχολεί μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, συνανθρώπων μας, τους ανθρώπους με ανάγκες, με ειδικές ανάγκες. Αποφασίσαμε το εντευκτήριο της Λέσχης, το οποίο το έχουμε βέβαια και το χρειαζόμαστε και εμείς, εννοείται το σπίτι μας είναι, με τα πράγματά μας μέσα, αλλά επειδή δεν το χρησιμοποιούμε τόσο πολύ όσο και δεν το χρειαζόμαστε τόσο πολύ όσο αυτοί οι άνθρωποι, να κάνουμε μια πρόταση να το παραχωρήσουμε εφόσον τους κάνει, να έρθουν να το δούνε σε αυτούς. Φυσικά πρέπει να συνονιθούν και με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, το οποίο κτίριο ανήκει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, που μας το έχει παραχωρήσει και εμάς. Και πραγματικά είναι μια μεγάλη χαρά και συγκίνηση για εμάς που σκεφτήκαμε αυτή την ιδέα και μακάρι να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας, γιατί όλοι μαζί κάτι μπορούμε να πετύχουμε. Ο χώρος της Λέσχης βρίσκεται στα εντευκτήρια του γηπέδου Φώτης Κοσμάς και μπορεί να στεγάσει έστω και προσωρινά τον Σύλλογο των Ατόμων με Αναπηρίες. Το μόνο που ζητούν οι μοτοσυκλετιστές είναι μια μικρή αποθήκη ώστε να τοποθετήσουν τα πράγματα του Συλλόγου τους. Οι άνθρωποι ευαισθητοποιήθηκαν με το αίτημά μας να βρούμε κάποια στέγη και επικοινωνήσανε μαζί μας με τον αγαπητό μου φίλο τον Γκριτού και μας είπαν ότι πήραν απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο των Μοτοσυκλετιστών προκειμένου να μείνει ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία χωρίς στέγη, να μας παραχωρήσουν τη στέγη τους για όσο καιρό, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Μοτοσυκλετιστών, σύσσωμο, ομόφωνα, αποφασίσανε ναι να παραχωρήσουν τον χώρο αυτόν στο Σύλλογό μας. Το μόνο πρόβλημα μέχρι στιγμής είναι ότι ο ανελκυστήρας του συγκεκριμένου χώρου παρουσιάζει βλάβη, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση δύσκολη. Το μπαλάκι πλέον βρίσκεται στον Δήμο, αν τελικά επιτρέψει δηλαδή την εκ νέου παραχώρηση του χώρου και αν επιδιορθώσει το ασανσέρ. Ειλικρινά σας μιλάω ότι έμεινα κατάπληκτος. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα ευαισθητοποιημένη, γι' αυτό και πήραν αυτή την απόφαση. Το μόνο που έχω να πω πραγματικά προς τον φίλο μου τον Κριτού αλλά και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Υποσχεθήκαμε ένας τον άλλον ότι θα συναντηθούμε, θα πάμε να δούμε το χώρο και αν πραγματικά ενδεικνύεται και είναι κατάλληλος για το σύλλογό μας, θα τον πάρουμε με ευχαρίστηση εφόσον μας τον παραχωρούμε. Το πρόβλημα είναι ότι προφορικά από ό,τι μάθαμε ότι έχει σκάλες. Δεν είναι δηλαδή προσβάσιμος. Θα πάμε, θα το δούμε. Υπάρχει όμως το ασανσέρ. Το ασανσέρ αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Εάν βρεθεί λύση να λειτουργήσει και το ασανσέρ, πιστεύω ότι θα αποδεχτούμε την πρόταση με ευχαρίστηση και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για να πάμε τουλάχιστον να καλύπτουμε τις άμεσες αναγκαίες του συλλόγου μας.